Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή να καλημερίσουμε την κυρία Μουράτη. Καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Να είστε καλά. Κυρία Μουράτη, θα σας κάνω την ερώτηση που σας έχω ξανακάνει. Επειδή βλέπουμε ότι από τη μία πλευρά διωγγώνεται η φωνή που εκφράζεται μέσα από την πρωτοβουλία πολιτών, από την άλλη πλευρά όμως βλέπουμε να προχωρούν βήμα-βήμα οι διαδικασίες για την ανάληψη του έργου από τον μοναδικό έστω εργολάβο, ο οποίος συμμετείχε στην διαγωνιστική διαδικασία. Υπάρχει ακόμα περιθώριο για αντίδραση, για να αλλάξουν τα σχέδια? Βεβαίως και υπάρχει, πάντα υπάρχουν περιθώρια για ανατροπές, για νίκες, για επαναστάσεις. Φτάνει να έχουμε μαζί μας το δίκιο και το Θεό που λέω εγώ, γιατί τα ταυτίζω. Το δίκιο λοιπόν μας κάνει πλειοψηφία. Όπως ίσως γνωρίζετε, έχουμε ένα site προσοχή-αεροδρόμιο.gr, το οποίο έχει πολλές επισκέψεις τον τελευταίο καιρό, και αυτό έχει αποδώσει καρπούς, διότι εκεί ο κόσμος βλέπει τεκμηριωμένες αντικειμενικές θέσεις από ειδικούς επιστήμονες, από παθόντες που ζουν στην περιοχή των Σπάτων. Με την ενημέρωση λοιπόν, με το όπλο της γνώσης λοιπόν, πληθαίνουν οι φωνές. Δεν έχουν κάτι άλλο να πούν αυτοί που στηρίζουν τα συμφέροντα των τραπεζιτών των ολίγων. Δεν έχουν να πούν κάτι πάνω σε αυτά. Το μόνο που κάνουν και προχωρούν, αποφασίζω και διατάσσω. Αυτό είναι μια χολέρα που απλώνεται στον πλανήτη μας. Πρέπει να το προσέξουμε πολύ. Γιατί? Γιατί τη δύναμη την έχουμε εμείς. Ο απλός λαός. Αρκεί να το συνειδητοποιήσουμε όμως, γιατί νομίζω ότι πολλές φορές... Αυτό όμως που είπατε πριν, το ότι πληθαίνουν οι φωνές σημαίνει συνειδητοποίηση. Όταν έχουν έρθει ομάδα πολιτών, ενεργών πολιτών από το Ηράκλειο, αφού έχουν επικοινωνήσει μαζί μας, μετά που είδανε τα δημοσιεύματα μας στο site μας, και μας επισκεφτήκανε και καταλαβαίνουνε, αντιλαμβάνονται ότι θίγεται όλη η πόλη του Ηρακλείου και ξεκινούν αυτή δική τους εκστρατεία στο Ηράκλειο για την ενημέρωση των πρώτα απ' όλα του Δημοτικού Συμβουλίου που πρέπει να πάρει θέση και στη συνέχεια θα κάνουν δηλαδή αίτημα και στη συνέχεια να πάρουν θέση και στη συνέχεια να απλωθεί αυτή η πληροφόρηση στην πόλη του Ηρακλείου, διότι το αεροδρόμιο δεν είναι του Καστελίου. Προφανώς. Ούτε του Αρκαλοχωρίου. Είναι του Ηρακλείου. Έρχεται προς αντικατάσταση το αεροδρόμιο του Αλικαρνασσού. Ναι. Λοιπόν, όταν συνειδητοποιήσει τη ζημιά που θα πάθει το Ηράκλειο, θα ξεσηκωθεί. Τη ζημιά εννοείται, γιατί τη μεγαλύτερη επιβάρυνση την παθαίνει η περιοχή της Πεδιάδας. Δώστε μας την πτυχή της ζημιάς που λέτε για το Ηράκλειο. Εννοείται οικονομική, για παράδειγμα. Βέβαια, βέβαια, διότι μια πόλη πάνω από 200.000 κάτοικοι είναι στο Ηράκλειο. Ωραία. Πόσοι χρησιμοποιούν το αεροπλάνο? Πόσοι επισκέπτες χρησιμοποιούν το αεροπλάνο, που δραστηριοποιούνται εδώ, που έχουν τις επιχειρήσεις τους εδώ? Πόσοι τουρίστες έρχονται εδώ? Όλη αυτή η κίνηση θα πέσει ακριβώς επειδή ο προορισμός του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι είναι πανάκριβος. Και οι τουριστικοί παράκτορες γιατί φωνάζουν και είναι εναντίον της μετεγκατάστασης, της μεταφοράς του αεροδρομίου? Γιατί θα θυγεί ο τουρισμός. Σε βάθος χρόνου θα θυγεί όλη η Κρήτη, διότι όταν τραβάς μια πέτρα από τον τρόχαλο μικρούλα, θα ξετροχαλιάσει όλος. Καταλαβαίνω όσοι γνωρίζουν τα κριτικά τι εννοώ. Μιλάω για την αλληλεξάρτηση της ζωής. Δεν γίνεται να κάνουμε κάτι εδώ και να μην επηρεαστεί η ζωή στο Ρέθυμνο. Θα επηρεαστεί. Οι Ρεθεμιώτες θα χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο Χανίων εις το εξής. Καταλαβαίνετε, όλα είναι αλληλένδετα. Και όλα επηρεάζουν το ένα το άλλο. Μέχρι στιγμής, λοιπόν, εκτός από τους ενεργούς πολίτες, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, υπάρχουν και άλλοι φορείς από το Δήμο Ηρακλείου που σας έχουν προσεγγίσει και δηλώνουν τη στήριξή τους? Ναι, υπάρχουν ομάδες που νοιάζονται για το περιβάλλον, για την οικολογία, γενικά για το δίκιο. Έτσι, υπάρχουν ομάδες, βέβαια στηριζόμαστε από πολλές ομάδες. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν τους έχω πρόχειρος στο νου. Εντάξει. Ας πούμε, οι όποιοι είναι συνεχώς δίπλα μας. Η οικολογική ομάδα Ηρακλείου. Είπατε και για τους τουριστικούς πράκτορες. Ναι, βέβαια. Βέβαια, στο site, ας πούμε, που σας είπα, προσοχή αεροδρόμιο, υπάρχει η κατάθεση, η μαρτυρία, η συνέντευξη
του κυρίου Βλατάκη, αν θυμάμαι Βλατάκη, καλά. Ναι, mm-hmm. ναι, μπράβο, που ξεκάθαρα μιλάει ότι θα, το προϊόν θα φύγει. Δηλαδή, ποιος θα φέρνει πλέον κόσμο στην Κρήτη? Ποιος θα μπορεί να χρησιμοποιεί ένα αεροδρόμιο τόσο μακριά από το, από το χώρο κατοικίας του, που είναι ας πούμε το Ηράκλειο, να πρέπει να μετακινηθεί, τα κόστη βάλτε και του χρόνου και το, ότι θα αυξηθούν τα, τα κόστη στη πτήση. Θα είναι πιο ακριβές οι πτήσεις. Θα είναι 15 λεπτά περίπου, γιατί θα πηγαίνει κάτω νότια, θα περνά, θα κόβει στροφή. Άσε που οι πτήσεις δεν θα είναι οι καλύτερες. Οι αναταράξεις που θα έχουν τα αεροπλάνα ακριβώς επειδή υπάρχουν βουνά γύρω-γύρω, και δεν τα λέω εγώ, διότι εμένα η δουλειά μου δεν είναι αυτή. Τα λένε εμένα, οι ειδικοί, φαντάζομαι. Οι επιστήμονες, αυτοί που πιλοτάρουν, αν δείτε δηλαδή τη συνέντευξη που έχουν πάρει από τον πιλότο, που, έχει, που ήταν πιλότος του πρωθυπουργικού αεροσκάφου, δηλαδή δεν είναι κανείς τελευταίος με χιλιάδες ώρες πτήσεων, λέει ότι η πτήση δεν είναι ασφαλής εδώ, συν το ότι είναι ένα πολεμικό αεροδρόμιο δίπλα. Όποιος το κοιτάξει λίγο παραπάνω το θέμα, το βλέπει ξεκάθαρα, δηλαδή ένα κοινό νους, απλός νους, το βλέπει ξεκάθαρα ότι είναι η μεγαλύτερη βλακεία που μπορεί να γίνει στην Κρήτη, όχι στην περιοχή. Η Δημοτική Αρχή, η κυρία Μουράτη, μέχρι τώρα δεν το έχει διαπιστώσει αυτό, δεν το βλέπει? Έχει διαπιστώσει, μα το έχει διαπιστώσει η περιφέρεια. Κατηδίαν όταν κουβεντιάζομαι και τα λέμε έτσι φιλικά, γιατί μπορεί να έχουμε αντίθετες απόψεις, αλλά την ανθρωπιά μας δεν θα τη χάσουμε, τις κουβέντες μας μπορούμε να τις κάνουμε πάντα. Προφανώς. Το βλέπουνε, το βλέπουνε, αλλά σου λένε και τι να κάνουμε, και τι να κάνουμε. Δηλαδή υπάρχουν εν τέλει δύο είδη ανθρώπων. Αυτοί που λένε, ω και τι κάνουμε τώρα, άστις, ό,τι γίνει ας γίνει, εγώ θα αλλάξω τον κόσμο, εγώ θα κάνω την ανατροπή. Και υπάρχουν και αυτοί που αγωνίζονται μέχρι τέλους, μέχρι τέλους δηλαδή τη ζωή σου για το δίκιο. Το καταλαβαίνετε ποια είναι η διαφορά? Δεν με ενδιαφέρει, δεν μας ενδιαφέρει εμάς της πρωτοβουλίας ποιοι είναι πίσω από το έργο. Αν είναι τα πολλά λεφτά, αν είναι ο Περιστέρης ή ο Σάλας ή όποιος κι αν είναι. Ο Περιστέρης ήταν και πρόσφατα ανθρώπους... ο κύριος Περιστέρης στην περιοχή σας, μάλιστα. Είδαμε και δημοσιευμένες φωτογραφίες. Ναι. Και πιάνε τσιρακές τους με το Δημοτικό Συμβούλιο της Συμπολίτευσης. Βεβαίως. Δεν ξέρω αν συζήτησαν και για το αεροδρόμιο. Φαντάζομαι ότι θα έπρεπε. Και βέβαια ένα καζάνι δεν είναι και η ιδανική περίσταση. Αλλά ξέρετε, δείχνει και κάποια πράγματα το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Τέρνα βρίσκεται στην περιοχή και έχει επαφή με το. Τους φορείς και τους αιρετούς της περιοχής του Καστελίου. Είναι τόσο μπερδεμένα τα πράγματα που δεν μπορεί να ξέρει κανείς τι παίζεται πραγματικά πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Ωστόσο, εγώ, κυρία Μουράτη, επιμένω στο της Δημοτικής Αρχής, επειδή μας είπατε ότι σε κατηδίαν συζητήσεις το αναγνωρίζουν όλοι ότι... Και της περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κάποιοι έχουν τολμήσει και έχουν... δηλώσει την αντίθεσή τους, αλλά οι περισσότεροι την ώρα της ενημέρωσης, ας πούμε, όταν τους δείχνουμε το βίντεο από τα σπάτα που μας φωνάζουν οι πολίτες των σπάτων, προσέξτε μην πάθετε το ίδιο στην περιοχή σας, κοκκινίζουν, σκύβουν, αλλά δεν μιλάνε. Καταλαβαίνετε, δηλαδή και σε κάποιες άλλες κατηδίαν συζητήσεις το βλέπουν πολλοί ότι είναι ένα έργο καταστροφικό, αλλά δεν μπορούν να σηκώσουν κεφάλι, γιατί τα λεφτά είναι πολλά. Ξεκάθαρα μου το είπανε. Μαρίνα, τα λεφτά είναι πολλά. Δηλαδή δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις, να αγωνιστείς εναντίον των χρημάτων, του καπιταλισμού, του δεν ξέρω τι. Εμείς είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που όσο πάει πληθαίνομαι, που αγωνιζόμαστε για το δίκιο για τους ανθρώπους της περιοχής, για τα ροδιασμένα εκείνα χέρια που δεν θα έχουν πού να πάνε. Διότι το αεροδρόμιο θα τους διώξει χωρίς καμία αποζημίωση. Δεν ξέρουν τι θα γίνουν οι άνθρωποι αυτοί. Είναι ενήμεροι πια. Υπάρχει σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα. Είναι ενήμεροι πια όλοι οι άνθρωποι της περιοχής. Ναι. Είναι ενήμεροι πια όλοι οι άνθρωποι της περιοχής, δηλαδή όσο η ενημέρωση και η πληροφόρηση. Όχι, δεν ενημερώνονται, γιατί η άλλη συζήτηση στα καφενεία δεν υπάρχει από ό,τι καταλαβαίνω. Κάνουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά έχει αρχίσει, γιατί όταν ο Έλληνας έτσι μάλλον λειτουργεί, την τελευταία στιγμή παίρνει φωτιά, βλέπουν τώρα τον κίνδυνο και αρχίζουν και αντιδρούν.
περισσότερος κόσμος. Αυτό θέλουμε εμείς με τη συνάντησή μας, να συσπηρωθούμε mm-hmm. την Κυριακή. Να πάμε και σε αυτό. Έχετε καλείτε σε μια συνέλευση, λαϊκή συνέλευση την ερχόμενη Κυριακή. Λαϊκή συνέλευση. Μπορούν να έρθουν όσοι θέλουν από το Ηράκλειο, από τους όμορους δήμους που θίγονται και αυτοί, από την περιοχή μας, από το Δήμο μας. Όποιος θέλει να έρθει και όποιος έχει και αμφιβολίες και όποιος μπορεί και να υποστηρίζει το έργο. Είμαστε ανοιχτοί προς όλους. Mm-hmm. Με πολύ αγάπη δεχόμαστε τους πάντες. Για να βοηθήσουμε να βρούμε την κοινή συνισταμένη και την μορφή που θα έχει ο αγώνας μας στο εξής. Γιατί αυτό θα μας το δώσει ο λαός, ο κόσμος, ο πόλης. Εμείς είμαστε ένα συμβούλιο το οποίο κάθε φορά που συνεδριάζουμε είναι διευρυμένο, δηλαδή μαζευόμαστε αρκετά άτομα και από προηγούμενα διοικητικό συμβούλιο και από προηγούμενα συμβούλια και έχουμε μια εικόνα, όμως θέλουμε περισσότερη πληροφορία, δηλαδή θέλουμε να έρθουν οι άνθρωποι να μιλήσουν, να μας πούνε τις απόψεις τους, να σφιγμομετρήσουμε την κατάσταση, γιατί βλέπουμε ότι ανεβαίνει το όχι. Να δούμε ο αγώνας μας ποια μορφή θα πάρει στο εξής. Αυτό σημαίνει, κυρία Μουράτη, ότι μπορεί να δούμε και ακραίες εκδηλώσεις αντίστασης. Εάν θεωρείται ακραία εκδήλωση το να κατεβεί, ας πούμε, ένα ψηφοδέλτιο από την πρωτοβουλία στις επόμενες εκλογές, ναι. δεν ξέρω αν το θεωρείτε ακραίο. Αυτό όχι, αυτό δεν ειρηνικά το θεωρώ είναι. Ακραίο. Ειρηνικές είναι οι δικές μας ακρότητες εισαγωγικά. Άρα ειρηνικά, για να πιαστώ από αυτό, αυτό σημαίνει ότι είστε σε διαδικασία διεκδίκησης και του Δήμου με ένα ψηφοδέλτιο που θα γεννηθεί από την Πρωτοβουλία Πολιτών. Εάν προκύψει. Άρα υπάρχει τέτοια συζήτηση. Αν προκύψει από τη συζήτηση, όταν μιλάμε για μορφή, τώρα μου ήρθε, ας πούμε, και το περιγράφω σαν ιδέα. Εάν προκύψει μέσα από τον κόσμο που θα έρθει. Και εκδηλωθεί αυτό το ενδιαφέρον, εκδηλωθεί αυτή η διάθεση από τον κόσμο, γιατί η πρωτοβουλία έχει πολλά μεν μέλη, αλλά στις συνεδριάσεις είμαστε 10-15 άτομα. Μάλιστα. Δεν μπορεί εμείς να πάρουμε τέτοιες αποφάσεις. Ποια μορφή θα πάρει ο αγώνας μας? Θα κατεβούμε να κάνουμε μια κινητοποίηση με πανό, να διασχίσουμε το Ηράκλειο, παραδείγματος χάρη, λέμε τώρα, έτσι. Τι θα κάνουμε? Αυτά θα τα αποφασίσουμε όλοι μαζί. Θέλουμε να καταλάβει ο κόσμος ότι η δύναμη είναι στην ένωση των πολλών και ότι εμείς οι πολλοί κάνουμε κουμάντο. Δεν κάνουμε κουμάντο 2-3 άτομα τις τύχες όλης της Κρήτης. Βέβαια, αυτό, κυρία Μουράτη, για να σας πω, να συμπληρώσουμε τον κόσμο για να δούμε όλοι μαζί πού θα προχωρήσουμε. Για να σας πω την αλήθεια, μου κάνει εντύπωση, γιατί από τη μία λέτε, και αυτό είναι και το λογικό και το αναμενόμενο να συμβαίνει, ότι το θέμα του αεροδρομίου είναι νούμερο ένα θέμα συζήτησης στα καφενεία και σε όλη την περιοχή. Από την άλλη, όμως, στις συνελεύσεις που διοργανώνεται, που καλείται όλο τον κόσμο να έρθει, είτε για να υπερασπιστεί το έργο, είτε για να εκφράσει την ανησυχία του, την αγωνία του, την ερώτησή του, δεν είναι πολύ μεγάλη η συμμετοχή. Πού το αποδίδεται αυτό? Με την έννοια ότι θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη. Αυτό λέτε. Ναι, θέλω να πω ότι. Αλλά δεν ξέρω τι θα έχουμε την Κυριακή. Εντάξει, με βάση τις προηγούμενες, ναι. Ναι, σε γενικές γραμμές. Αυτό θα το δείτε σε όλες τις δράσεις που έχουν πολιτικό χαρακτήρα. Δηλαδή, η πολιτική με την ουσιαστική έννοια της λέξης πολιτική. Δηλαδή, όχι οι πολιτικά αντίθετοι, οι πολιτικοί πώς μας έχουν καταντήσει, εννοώ η πολιτική με την έννοια. Έχουμε αυτό το θέμα, πώς θα το διαχειριστούμε και τι θα κάνουμε. Mm-hmm. Ποια δηλαδή πολιτική θα τραβήξουμε. Με την ουσιαστική λοιπόν έννοια της λέξης πολιτική, δεν ασχολείται ο κόσμος. Δεν ξέρω γιατί. Θα δείτε, τυχαίνει να είμαι και δημοτική σύμβουλος, αντιπολίτευσης. Όταν λοιπόν στα δημοτικά συμβούλια δεν βλέπω να έρθει το κόσμος, καταλαβαίνετε ότι κάτι χωλαίνει. Η δημοκρατία δηλαδή δεν εκφράζεται όσο θα έπρεπε. Αυτό καταλήγω να το θεωρώ ότι αφορά την παιδεία μας, γενικότερα, σαν λαός, το πώς βλέπουμε τα πράγματα. Δεν είναι μόνο τις μέρες των εκλογών να πάμε να ψηφίσουμε ή να πιέσουμε καταστάσεις. Αυτό είναι πάρα πρέπει πολύ σωστό που λέτε. Πρέπει να είμαστε παρόντες σε όλα, ιδίως τα σημαντικά θέματα. Διαρκώς. Πρέπει να είμαστε ενεργοί και ενημερωμένοι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, όχι να τρέχουμε να ενημερωωθούμε για την ατζέντα του κάθε υποψηφίου πριν τις εκλογές. Δεν το ήξερα. Μα τι θα πει, δεν το ήξερες, καταλαβαίνετε. Εμείς λοιπόν κάνουμε με καθαρή συνείδηση τον αγώνα μας και ο καθένας αναλόγως πώς νιώθει θα πράξει. Και αναλόγως το επίπεδο που έχει η προσωπική του ανάπτυξη θα πράξει. Σωστά. Όλοι αγαπητοί, όλες οι αντιδράσεις ή δράσεις
αποδεκτές με την έννοια ότι έτσι είναι η ζωή και απλά εμείς προσπαθούμε να λειτουργήσουμε σαν ένας μοχλός να ξεκαπακώσει αυτό το κλειστό καβούκι και να βγει ο κόσμος να καταλάβει τη δύναμή του. Θεωρώ ότι η βασικότερη αιτία, mm-hmm. μάλλον η βασικότερη είναι η έλλειψη παιδείας ουσιαστικής, αλλά αν είχαμε παιδεία δεν θα φοβόμασταν. Αυτό είναι το θέμα. Ο φόβος κάνει τον άνθρωπο και πάει και χώνεται στο σπίτι του, στο καβούκι του, στην καναπέ του. Ένας φόβος που νιώθει ότι δεν είναι ικανός να φέρει αλλαγή. Ότι δεν είναι ικανός. Αυτό μας έχουν περάσει. Mm-hmm. Αλλά ο άνθρωπος που έχει παιδεία, ουσιαστική μόρφωση, όχι τέλειωσε το σχολείο, mm-hmm. αλλά μόρφωση ουσίας, μόρφωση ζωής, δεν οπισθοχωρεί σε τέτοια. Γιατί βλέπει τη ζωή στο βάθος της. Δεν βλέπει τον κύριο τάδε που έχει λεφτά. Βλέπει το δίκιο και παλεύει για το δίκιο και για τον άνθρωπο. Βλέπει την πραγματικότητα ξεκάθαρα. Και αυτή είναι και η σημαία σας από ό,τι έχω αντιληφθεί, να μεταδώσετε τη γνώση και την πληροφόρηση για να υπερασπιστεί ο κόσμος το δίκιο. Η σημαία είναι το δίκιο σας. Και τη χαρά του αγώνα. Εμείς δεν φοβόμαστε. Mm-hmm. Εμείς είμαστε, συναντιόμαστε και έχουμε χαρά γιατί βλέπουμε ότι αποδίδει ο αγώνας μας, ότι έχουμε ακούσματα από σημεία που δεν φανταζόμαστε, από τα Χανιά μέχρι τον Άγιο, μέχρι τη Σιτία. Μας παίρνει τηλέφωνο και μας λένε είμαστε μαζί στον αγώνα σας. Ας είναι αδιάσπαρτες, ας πούμε, οι φωνές που μας στηρίζουν. Εμείς όμως νιώθουμε ότι ο αγώνας μας είναι δίκαιος και αυτό σε βάθος χρόνου θα αποδώσει. Θέλω πάντως, δεν γίνεται να μην αποδώσει το δίκιο, όχι εμείς. Το δίκιο. Θέλω πάντως, κυρία Μουράτη, θα ήθελα μάλλον να δω όλο αυτόν τον κόσμο ο οποίος πριν από λίγο διάστημα διαμαρτυρήθηκε στα δικαστήρια του Ηρακλείου εν ώψη τότε των ανακοινώσεων για τις τιμές των απαλωτριώσεων. Θα ήθελα να δω και αυτόν τον κόσμο της παιδιάδας να δίνει το παρόν και να εκφράζει τη θέση του. Είτε είναι υπέρ, είτε είναι κατά. Το έχει κάνει. Μάλιστα. Ήδη το έχει κάνει. Ήδη είναι. Έχουμε, ας πούμε, συμπορευόμαστε. Mm-hmm. Μπορεί. Οι άνθρωποι αυτοί να πλανεύτηκαν, είναι ανθρώπινα όλα αυτά. Ναι. Ό,τι μεγαλύτερο σφάλμα είναι να δείχνουμε με το δάκτυλο τι έκανε ο άλλος εχθές ή προχθές ή αν ήταν με τον τάδε συνδυασμό που ήταν υπέρ του αεροδρομίου ή αν περίμενε να πάρει λεφτά και τώρα που δεν τα παίρνει αλλάζει. Ποιος είναι ικανός να κρίνει ποιο. Mm-hmm. Είναι σημαντική πάντως η στόχευση. Δηλαδή, δεν θέλουμε αεροδρόμιο ή θέλουμε αεροδρόμιο αρκεί το αντίτιμο να είναι ικανοποιητικό. Τώρα πλέον οι άνθρωποι αυτοί που καταλάβανε τον εμπεγμό και την κοροϊδία, mm-hmm. χρυσό να τους κάνεις το κάθε μουρέλο, την κάθε ελιά χρυσή να τους την κάνεις, λένε και φέρνουν το στήθος μπροστά ότι θα αγωνιστούν και σκληρότερα από εμάς γιατί έχουν περάσει εμπεγμό. Το καταλαβαίνετε, mm-hmm. εμείς εξ αρχής ήμασταν αντίθετοι ως πρωτοβουλία. Mm-hmm. Αντίθετοι στο έργο. Και δεν διαπραγματευόμαστε καθόλου, δεν βάζαμε σε παζάρια τον τόπο κανένα παζάρι. Ήταν σαφές αυτό από την αρχή, έχετε δίκιο. Δεν μπορείς να κατηγορήσεις κανέναν ο οποίος σε κατάσταση κρίσης, που πεινά, που δεν ξέρει πώς θα ξεχρώσει, που έχει πρόβλημα οικονομικό, είναι ανθρώπινο να λέει μωρέ να πουλήσω αφού μου είχε τώρα αυτή η ευκαιρία να ξεχρώσω. Τον κυνηγούν οι τράπεζες, δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει στον κάθε άνθρωπο. Εντάξει? Mm-hmm. Δεν μπορείς να τον κατηγορήσεις αυτόν τον άνθρωπο για αυτή τη στάση. Όταν όμως αντιλαμβάνεται τον εμπεγμό και κάνει πίσω και συντάσσεται μαζί μας, είναι μαζί μας. Τέλος. Μάλιστα. Επομένως, σε αυτό το πλαίσιο μιλάμε για αύξηση της στήριξης και την αύξηση των ανθρώπων οι οποίοι συντάσσονται με την πρωτοβουλία. Άρα, τα νεότερα, κυρία Μουράτη, θα τα έχουμε την Κυριακή. Θα λάβετε αποφάσεις για το επόμενο διάστημα, ενδεχομένως και κινητοποιήσεων. Πιθανόν. Εμείς θα δώσουμε στην ουσία το λόγο στον κόσμο που θα έρθει. Εμείς θα κάνουμε ένα μικρό πρόλογο, εάν χρειαστούμε. Αν χρειαστούν, αν μας ζητηθεί, να κάνουμε και κάποια ενημέρωση, γιατί μπορεί κάποιοι να ζητήσουν αυτό, mm-hmm. δηλαδή θα μας κατευθύνει ο κόσμος. Το τι θέλει ο κόσμος, το τι έχει ανάγκη. Έχουμε κάποιες βασικές έτσι, στην οργάνωση θέσεις πάρει, αλλά στην ουσία θέλουμε με αυτό το κάλεσμα να ακούσουμε τον κόσμο και να κάνουμε μαζί με τον κόσμο, με το λαό, με τον πολίτη, τον ενεργό που θα έρθει, να συμπορευτούμε, να συναγωνιστούμε και να τον ακούσουμε. Mm-hmm. Δηλαδή δεν παίρνουμε εμείς δεν είμαστε το αποφασίζω και διατάσω ή άλλων μεθοδεύσεων. Εμείς θέλουμε να ακούσουμε την άποψη των ανθρώπων που θα έρθουν, που είμαστε μαζί. Μπορεί να κάτσουμε απέναντί τους για να
συντονίσουμε τη συζήτηση, αλλά είστε στην ίδια πλευρά, στο ίδιο στρατόπεδο. Μάλιστα, είναι σαφές. Είμαστε μια παρέα μεγάλη θα είμαστε και θα μεγαλώσει κι άλλο και θα συναποφασίσουμε με αυτούς που θα έρθουν την πορεία μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μουράτη. Περιμένουμε τα νεότερα την Κυριακή στις 11 το πρωί. Να είστε καλά. Ναι, καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα.